Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Απόψε τα ενδήμως σας παρουσιάζουν τον νέο πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος δεν χρειάζεται βέβαια ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς δεν είναι άλλος από τον Δήμαρχο Πηλέας Χορτιάτη, τον κύριο Ιγνάτιο Καϊτεζίδη, τον οποίο με πολύ χαρά φιλοξενώ απόψε. Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα. Δεν ξέρω τι επικρατεί περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος είναι πάντα, ειδικά για τη δική σας περίπτωση, που τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια τουλάχιστον κατέχετε τη θέση του Δημάρχου. Μάλλον προτιμάτε τον Δήμαρχο, έτσι. Καταρχήν, για να γίνεις πρόεδρος στην Περιφερειακή Ένωση των Δήμων, πρέπει να είσαι Δήμαρχος. Αλλά πέραν τούτου, οι σχέσεις με τους ανθρώπους είναι μέσω της ιδιότητας του Δημάρχου, μια σχέση πολλών χρόνων, 21 χρόνια συμπλήρωσα, έκτη θητεία στην αυτοδιοίκηση, αρχικά στο Πανόραμα και στη συνέχεια στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, πάντα μέσα από μια ζεστή σχέση εμπιστοσύνης και, αν το θέλετε, και προσφοράς με τους συμπολίτες μου στο Δήμο. Τα νέα καθήκοντα είναι καθήκοντα σε σχέση με τους συναδέλφους μου στην αυτοδιοίκηση κυρίως και στην τοπική αυτοδιοίκηση και το σχεδιασμό της και τις προκλήσεις της γενικότερα. Δεν είναι κάτι καινούριο για σας, βέβαια, με την έννοια ότι όλα αυτά τα χρόνια ήσασταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Κεντρικής Μακεδονίας, τώρα τελευταία, νωρίτερα, με άλλους τίτλους στα 20 χρόνια που, όπως μας είπατε, 21 χρόνια είστε δήμαρχος. Ήταν μια πρόκληση και πραγματικά μετά από ένα τέταρτο του αιώνα στην αυτοδιοίκηση, νομίζω ότι είχαν οριμάσει οι συνθήκες και με το, αν το θέλετε, και την προτροπή και συναδέλφων, άξιων αυτοδιοικητικών, ηγήθηκα μιας προσπάθειας που πραγματικά έτυχε μιας ευρύτατης αποδοχής, καθώς η παράταξή μας εκλέχτηκε με 65% στο σύνολο των 38 Δήμων των 7 νομών της Κεντρικής Μακεδονίας, με έναν πληθυσμό που πλησιάζει τα 2 εκατομμύρια κατοίκους. Είσαι συνηθισμένο σε τέτοια ποσοστά, βέβαια, εσείς, κύριε Καϊτεζίδη. Ναι, δεν είναι πρωτόγνωρο για εσάς. Ναι, υπάρχει σχέση εμπιστοσύνης πάνω απ' όλα με τους συμπολίτες μου και, αν το θέλετε, αυτό με τιμά, γιατί το να σε αγαπούν οι συμπολίτες σου, να μην μείνεις σε μια σχέση που θα την περιφρουρήσεις σαν σχέση πολιτική, αν το θέλετε, ή αυτοδιοικητική, ή ιδιότητα του Δημάρχου με τους πολίτες, αλλά μια σχέση πάνω απ' όλα ανθρώπινη, με ευαισθησία και αμοιβαία εμπιστοσύνη, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο. Την απολαμβάνω αυτή τη σχέση, παρά τις πολλές δυσκολίες που έχει η καθημερινότητα, πάρα πολλές δυσκολίες στην πατρίδα μας για το παραμικρό, ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, αλλά, αν το θέλετε, το εσωτερικό μου κίνητρο, η διάθεσή μου, η διάθεση για προσφορά, προέρχεται από την αγάπη των συμπολιτών μου. Και πραγματικά είναι κάτι που τους το χρωστάω, αν το θέλετε, σε αυτή τη διαδρομή που έχουμε τόσα χρόνια μαζί. Θα αφιερώσουμε ένα μικρό κομμάτι και για το Δήμο Πηλέας Χορτιάτης. Στο τέλος της εκπομπής πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τη συζήτησή μας σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Πρόκειται για μια περίοδο η οποία μάλλον θα χαρακτηριζόταν και σχετικά δύσκολη, με την έννοια ότι έχουμε την αλλαγή της κυβέρνησης. Έχουμε ήδη αλλαγές στο συνολικό τρόπο της λειτουργίας των Δήμων. Η πρώτη απόφαση που κλήθηκε να πάρει η κυβέρνηση δεν ήταν άλλη από την διευκόλυνση της λειτουργίας των Οικονομικών Επιτροπών και των Επιτροπών Ποιότητας Ζωής των Δήμων, οι οποίοι λόγω της απλής αναλογικής πολλές φορές αντιμετώπιζαν προβλήματα στην άσκηση διοίκησης. Θα ήθελα να μου πείτε το δικό σας κέριο ζήτημα, το πρώτο το οποίο κληθήκατε να αντιμετωπίσετε, ποιο είναι. Και μετά να σχολιάσουμε, φυσικά δεν αφορά αυτό το πανόραμα, γιατί όπως είπατε, την Πηλέα και το Χορτιάτη, γιατί όπως είπαμε, το ποσοστό εκεί πέρα είναι πέραν εκλογικού νόμου και απλής αναλογικής. Ωστόσο, έχετε μία αίσθηση για τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται σήμερα οι Δήμοι μετά τις εκλογές? Να πω ότι ο Καλλικράτης ήταν ένας κακός νόμος για την αυτοδιοίκηση. Το είπαμε εμείς αυτοδιοικητικοί σε όλους τους τόνους, στα συνέδριά μας, στις κινητοποιήσεις μας, αλλά υπήρχε βούληση από την προηγούμενη κυβέρνηση να τιμωρήσει, να το πω, την αυτοδιοίκηση, να οδηγήσει σε δήμους οι οποίοι δεν θα κυβερνηθούν. Όλα αυτά βάλετε τα μαζί και σχεδίασε ένα νόμο, εγώ πιστεύω, με πρόθεση να δημιουργήσει αρνητικά ζητήματα στην αυτοδιοίκηση και ουσιαστικά να αλλοιώσει το εκλογικό σύστημα με τρόπο ώστε να μην εκλέγονται δήμαρχοι στους δήμους, να μην υπάρχει κυβερνησιμότητα.
Να σας πω ότι είναι αδιανόητο όταν η χώρα μας διοικείται, κυβερνιέται με κυβερνήσεις που έχουν το 35%, στην αυτοδιοίκηση να έπρεπε να πάρεις 50% για να μπορέσεις την πρώτη Κυριακή, για να μπορέσεις να έχεις διοίκηση στο Δήμο. Ήρθε η νέα κυβέρνηση, η οποία πραγματικά είχε καταγγείλει και μας είχε στηρίξει σαν αντιπολίτευση τότε στις προσπάθειές μας και έκανε πυροσβεστικές, θα το πω εγώ έτσι, παρεμβάσεις, ώστε αυτά τα αρνητικά του νομοσχεδίου, του νόμου, να μπορέσουν να απαλυνθούν, να μπορέσουν οι Δήμοι εν πάση περιπτώσει να διοικηθούν. Με βάση παρεμβάσεις αυτές μπορεί να υπάρχει κυβερνησιμότητα, να υπάρχει διοίκηση στους Δήμους, αλλά εμείς οι αυτοδιοικητικοί δεν το βλέπουμε έτσι. Εμείς θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και νομίζω και σε συνεργασία πια με την κυβέρνηση, ώστε να υπάρχει ένας σύγχρονος νόμος για την αυτοδιοίκηση, ο οποίος θα φύγει από την αυτοδιοίκηση της βαλκανικής λογικής, να πάμε σε μια αυτοδιοίκηση που την οραματιζόμαστε εμείς οι αυτοδιοικητικοί ευρωπαϊκοί. Στο κάτω-κάτω έχουμε τα πρότυπα με τους υπόλοιπους δήμους με τους οποίους συμβιώνουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια μεταρρυθμιστική, σύγχρονη, ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση. Όχι γιατί το θέλουμε, γιατί έτσι μας αρέσει, αλλά γιατί αυτή θα είναι χρήσιμη για τους συμπολίτες μας, διότι το τελικό αποτέλεσμα, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό, το εισπράττουν οι συμπολίτες μας. Υπάρχει βέβαια και η κριτική απέναντι σε αυτές τις παρεμβάσεις, ότι με τις παρεμβάσεις αυτές του Υπουργείου Εσωτερικών, επί της ουσίας, έχουμε πρόβλημα στη λειτουργία της αντιπολίτευσης στα δημοτικά συμβούλια. Με την έννοια ότι από τη στιγμή που η όποια διοίκηση του κάθε Δήμου μπορεί να τελειώσει θέματα στις επιτροπές όπου έχει την απόλυτη πλειοψηφία, πλέον το Δημοτικό Συμβούλιο καθίσταται λιγότερο δυνατό σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ξέρω αν έχετε διαπιστώσει και αν συνάδελφοί σας δήμαρχοι έχουν διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εγώ θα σας πω ότι αυτό που έγινε από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ένας νόμος παγίδα για την αυτοδιοίκηση. Οι Δήμοι πρέπει να διοικηθούν κακά τα ψέματα και οι άνθρωποι οι οποίοι εκλέγονται να λογοδοτήσουν στους συμπολίτες τους αν διοίκησαν ή όχι καλά. Αλλά το βασικότερο είναι να τους δοθεί η δυνατότητα να διοικήσουν και μετά να κριθούν. Αν δεν τους δώσει τη δυνατότητα να διοικήσουν, όλα τα άλλα μετά δεν έχουν κανένα νόημα. Επίσης να σας πω ότι αυτό που είχαμε εμείς προτείνει πάρα πολλές φορές και το είχαμε εξηγήσει στην τότε κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι εμείς οι αυτοδιοικητικοί έχουμε βρει τρόπους να συνεννοούμαστε. Εγώ παραδείγματος χάρη που οι πλειοψηφίες μου στα δημοτικά συμβούλια είναι τεράστιες από 65% και πάνω αλλά και πολλοί άλλοι συνάδελφοι πάντοτε κοιτάζαμε οι αποφάσεις μας να είναι ομόφωνες και ήταν σχεδόν ομόφωνες γιατί είχαν την κοινή λογική. Δεν χρειαζόμασταν κανένα νόμο καπέλο για να μπορέσουμε. Αυτό βέβαια δεν ισχύει παντού, κύριε Καϊτεζίδη. Το παρακολουθήσαμε στην προεκλογική περίοδο. Εγώ προσωπικά που έκανα αρκετές εκπομπές για όλους τους Δήμους. Ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη πράγματι χαρακτηρίστηκε από ένα προεκλογικό αγώνα, από μια προεκλογική περίοδο εντυπωσιακά ευρωπαϊκή. Αυτό ακριβώς. Ωστόσο δεν ισχύει παντού, σε όλους τους Δήμους. Και βλέπουμε και περιπτώσεις οι οποίες φτάνουν και σε άκρα. Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά κοιτάξτε λίγο, εμείς στην αυτοδιοίκηση δεν έχουμε τις κομματικές γραμμές που έχουν τα κόμματα. Εμείς στην αυτοδιοίκηση έχουμε κώδικες συνεργασίας. Γιατί πάνω απ' όλα για μας μετράνε τα προβλήματα του κόσμου. Και τα προβλήματα δεν είναι ούτε μπλε, ούτε πράσινα, ούτε ροζ, ούτε τίποτα άλλο χρώμα. Είναι προβλήματα. Είναι ανθρώπινος πόνος, πολλές φορές αγωνία, η αγωνία για ένα καλύτερο αύριο. Και αυτά προσπαθούμε να τα λύσουμε. Με όποιες δυνάμεις έχουμε. Εγώ δεν λέω ότι έχουμε απεριόριστες δυνάμεις. Δεν λέω επίσης ότι τα κάνουμε όλα καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, παλεύουμε καθημερινά δίπλα στους συμπολίτες. Και κρινόμαστε, και αν το θέλετε, οι αυτοδιοικητικοί πολλές φορές κρινόμαστε και σκληρά. Σε αντίθεση με τους πολιτικούς της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Λοιπόν, δεν χρειαζόμασταν κανένα νόμο καπέλο. Δεν χρειαζόμασταν τον κύριο Σκουρλέτη να μας κουνάει το χέρι και το δάχτυλο και να μας απειλεί. Χρειαζόμασταν ένα νόμο που θα μας οδηγεί σε μια αυτοδιοίκηση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί και μια αυτοδιοίκηση που θα ήταν, θα το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Αυτές οι ρυθμίσεις που έκανε η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Επιμένω όμως να πω ότι έγιναν άμεσα, πυροσβεστικά και αποσπασματικά. Εμείς θέλουμε ένα ολοκληρωμένο νομοθέτημα, που βέβαια θα χρειαστεί κάποιους μήνες για να προχωρήσει, και με βάση αυτό να βαδίσουμε πραγματικά συντεταγμένα στο αύριο. Όλες οι προσπάθειές μας. Έχουν αρχίσει κάποια παρασκευαστικές συναντήσεις στο πλαίσιο αυτό με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Θα σας πω. Όλες οι προσπάθειές μας είναι να κάνουμε καλύτερη τη ζωή στις πόλεις μας και τη ζωή των συμπολιτών μας. Προσπάθειες δεν θα έλεγα ότι έχουν προχωρήσει, πέρα από κάποιες αρχικές ανταλλαγές απόψεων.
Γιατί ξέρετε, υπήρχε και όλο το θέμα αυτό της εκλογής των συνδικαλιστικών μας οργάνων, της εκπροσώπησης σε επίπεδο περιφέρειας των ΠΕΔ, αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, και σε επίπεδο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Άρα, καταλαβαίνετε ότι τώρα θα προχωρήσουν ουσιαστικά και θεσμικά οι συζητήσεις. Εμένα, η πρώτη μου εκτίμηση είναι ότι διακρίνω μια καλή διάθεση και στον Υπουργό, τον Εσωτερικό, τον κύριο Θεοδωρικάκο, και τους συνεργάτες του, να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να μιλήσουμε ισότιμα για τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης και τους τρόπους που θα διαμορφώσουμε το πλαίσιο της διοίκησής της. Επειδή θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω στη συνέχεια της εκπομπής, να συνομιλήσουμε και με τον νέο πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Δημήτρη Παπασεργίου, δήμαρχο Τρικαίων, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα ήθελα, μια που εσείς είστε λίγο πιο παλιός, να ξεκινήσουμε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων. Ήδη συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ήδη είχαμε και μια έκτακτη συνεδρίαση σε ό,τι αφορά το Μετρό Θεσσαλονίκης. Ποια είναι η στόχευση, καταρχήν, ήταν το σκέλος της ερώτησης μαζί με την απλή αναλογική που σας έκανα. Ποια είναι η στόχευση λοιπόν της νέας Διοίκησης Περιφερειακής Ένωσης σε σχέση με τα ζητήματα και την ιεράρχησή τους? Κοιτάξτε, τα προβλήματα αλλά ταυτόχρονα και οι δημιουργικές προκλήσεις είναι πολλές και σημαντικές για την αυτοδιοίκηση. Θα πω, συνοψίζοντας, ότι ένα νέο θεσμικό, οικονομικό και πειθαρχικό πλαίσιο είναι αιτούμενο δεκαετιών για την αυτοδιοίκηση. Επαναλαμβάνω, για να φύγουμε από τη βαλκανοποίηση και να πάμε σε μια ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση. Το λέω σε τίτλους. Ό,τι μπορείτε να συμπεριλάβετε σε αυτό σημαίνει μια σειρά από νομοθετήματα που οδηγούν εκεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα ό,τι αφορά την εξωστρέφεια των Δήμων, την κοινωνική τους ευαισθησία σε μια σειρά από θέματα, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι συμπολίτες μας δοκιμάζονται σε πολλά, στις πόλεις και στις κοινωνίες, στις τοπικές, ιδιαίτερα αυτά τα χρόνια τα δύσκολα. Να σας πω ότι είναι πρόκλησή μας και το εισέπραξα και από τους 38 συναδέλφους μου δημάρχους, το θέμα του προσφυγικού και του μεταναστευτικού και τον τρόπο που πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να προωθηθούν ή να ελεγχθούν, γιατί ξέρετε, η Κεντρική Μακεδονία δεν θα δεχθεί να ξαναγίνει αποθήκη ανθρώπινων ψυχών χωρίς κανένα προγραμματισμό και χωρίς καμία αξιολόγηση και βέβαια και χωρίς κανένα μέτρο. Υπάρχουν γεωγραφικές περιοχές στη χώρα μας που δεν έχουν δεχθεί ούτε έναν πρόσφυγα, παύλο μετανάστη, και οι εικόνες για την Κεντρική Μακεδονία, είτε ήταν στην Ιδωμένη, είτε στα Διαβατά, είτε στο Λαγκαδά, είτε στη Θέρμη, είτε σε οποιοδήποτε άλλο, στο Ρεόκαστρο, είτε σε άλλα μέρη γύρω μας, ήταν εικόνες απόγνωσης και τραγωδίας που δεν τιμούσαν την ελληνική δημοκρατία. Άρα εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε ισότιμα και να συνομιλήσουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά έχουμε και κόκκινες γραμμές, και αυτές οι κόκκινες γραμμές είναι ότι δεν θα δεχθούμε περιοχές που είναι ήδη επιβαρημένες. Με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να διαφυλάξετε και να προστατεύσετε αυτές τις κόκκινες γραμμές, κύριε Καϊτεζίδη, με την έννοια ότι βλέπουμε ότι το θέμα του προσφυγικού πανευρωπαϊκά δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθώς όλες οι διαδικασίες επαναπροώθησης καθυστερούν. Αλλά και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα δεν σταματούν οι ροές όπως ελπίζαμε μετά τις εξελίξεις στη Συρία και στην ευρύτερη περιοχή. Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαμορφώσει και έχει ψηφίσει πρόσφατα ένα καινούριο πλαίσιο. Θέλουμε να το δούμε πώς θα λειτουργήσει. Εμείς θεωρούμε ότι προαπαιτούμενο για να μπορέσουν να υποδεχθούν κοινωνίες έναν αριθμό προσφύγων είναι πρώτον ότι η κυβέρνηση θα εγγυηθεί ότι μπορεί να φυλάξει τα σύνορα της χώρας, διότι ξέρετε, όσους και να δεχθούν οι τοπικές κοινωνίες πρόσφυγες, όταν συνεχίζεται αυτή η αμύωτη ροή, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα καταρρεύσει. Και οι αντοχές των κοινωνιών καταραίουν. Άρα, το πρώτο προαπαιτούμενο, για το οποίο έχει δεσμευτεί η ελληνική κυβέρνηση, είναι ότι θα μπορέσει να ελέγξει τις ροές. Το δεύτερο είναι ότι θα υπάρξει αξιοπιστία, διότι στην προηγούμενη φάση και με την προηγούμενη κυβέρνηση, οι αυτοδιοικητικοί τα μαθαίναμε από τα μέσα ενημέρωσης την επόμενη μέρα. Δεν υπήρχε καμία συνομιλία, δεν υπήρχε καμία, αν το θέλετε, συμμετοχή σε διάλογο. Και αυτό που επικρατούσε ήταν να κοροϊδεύουν τους δημάρχους, τα δημοτικά συμβούλια και τις τοπικές κοινωνίες, και την άλλη μέρα να τους βλέπουν τους πρόσφυγες εγκατεστημένους κατά χιλιάδες περιοχές. Έχετε διακρίνει κάποια καλύτερη σχέση και ενημέρωση τώρα με την νέα κυβέρνηση και με τα νέα πρόσωπα τα οποία διαχειρίζονται αυτό το θέμα, που δεν είναι ένα ή δύο? Βεβαίως. Το θέμα της αξιοπιστίας της ελληνικής πολιτείας απέναντι στην αυτοδιοίκηση είναι από μόνο του κόκκινη γραμμή.
Αν δεν υπάρχει αξιοπιστία στις σχέσεις μας, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει κακοπιστία και κάθε απόφαση θα αμφισβητείται. Και από τους δημάρχους και από τις τοπικές κοινωνίες. Ενημέρωση έχετε? Εγώ, θα σας πω, εγώ διακρίνω ότι υπάρχει καλύτερη διάθεση. Είμαι επιφυλακτικός όπως είμαι πάντοτε αν δεν το δω να εξελίσσεται ολοκληρωτικά. Αλλά σίγουρα υπήρξαν συνεννοήσεις, υπήρχαν συζητήσεις και συμμετέχουμε σε έναν διάλογο. Εγώ περιμένω αυτός ο διάλογος να ενταθεί και με τα θεσμικά όργανα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, να είναι ισότιμος και να είναι ειλικρινής. Όταν θα έχει αυτά τα στοιχεία, εμείς θα στηρίξουμε πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Αν θελήσουν να μας βάλουν τρικλοποδιά ή να μας παγιδεύσουν, είναι σίγουρο ότι θα βρεθούμε απέναντι. Είναι κάτι που δεν το εύχομαι, αλλά είμαστε αποφασισμένοι, αν συμβεί, να το υπερασπιστούμε. Μία άνω τελεία σε αυτό το σημείο, κύριε Δήμαρχε, να υποδεχθούμε τον συνάδελφό σας, Δήμαρχο Τρικαίων και νέο πρόεδρο της ΚΕΔΕ, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος είναι μαζί μας από το γραφείο του στα Τρίκαλα στην Αθήνα. Πού σας πετυχαίνουμε, Δήμαρχε? Στα Τρίκαλα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στον αγαπημένο συνάδελφο, στον Ιγνάτιο. Στα Τρίκαλα, διότι υπάρχει ένας Δήμος, υπάρχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο σε λίγο συνεδριάζει με τα γνωστά αυτή την εποχή θέματα του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού. Διότι καλή είναι η ΚΕΔΕ και την αγαπάμε και νομίζω πως και με τους Προέδρους των ΠΕΔ, όπως ο Ιγνάτιος, έκαναμε εξαιρετική δουλειά. Αλλά υπάρχει πίσω και ένας Δήμος ο οποίος πρέπει να λειτουργήσει. Και είναι ένας Δήμος... Πρόεδρε, συγγνώμη που παρεβαίνω, αν πριν πάρει την κουβέντα την πορεία της, εγώ θέλω πραγματικά να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε έτσι στην τηλεόραση. Να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία. Ο Δημήτρης Παπαστεργίου είναι ένας άξιος νέος δήμαρχος με αντιλήψεις για την αυτοδιοίκηση του αύριο. Σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου καλή επιτυχία, καλή συνεργασία και είμαι βέβαιος ότι με την προσπάθεια όλων μας των αυτοδιοικητικών που θέλουμε υγεία στην αυτοδιοίκηση, ότι θα αλλάξουμε σελίδα στη χώρα μας και με επικεφαλή σε εσένα, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τα λόγια ενός δημάρχου με την εμπειρία και την αξία του Ιγνάτιου μετά περισσότερο για μένα. Εγώ έχω να πω ότι, κύριε Παπαστεργίου, μάλλον στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου πρέπει να φταρνιζόσασταν συχνά, καθώς ο Δήμαρχος Τρικάλων αποτέλεσε για πάρα πολλούς υποψήφιους, σημερινούς δημάρχους ή και όχι, ως σημείο αναφοράς το χρησιμοποιούσαν όλοι. Ακόμα κι αν καλά-καλά δεν γνωρίζαμε τι γίνεται στα Τρίκαλα. Πάντως, σίγουρα, αν μη τι άλλο, αυξήθηκε λιγάκι και ο τουρισμός, ο εσωτερικός τουρισμός, γιατί στις εκλογές μονοπολίσατε. Ως Δήμος, έτσι, όχι ως πρόσωπο, όχι ως παράταξη, αλλά ο Δήμος Τρικαίων, δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου ο κύριος Καϊτεζίδης. Η αυτοδιοικητική, αλλά όχι μόνο η αυτοδιοικητική, οι τοπικές κοινωνίες, οι άνθρωποι που ζουν στις πόλεις ξέρουν ότι τα Τρίκαλα είναι μπροστά σε ό,τι αφορά την καινοτομία, σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες. Ένας Δήμος που πραγματικά έχει ευαισθησίες, πρωτοβουλίες, όπως ο αντικαπνιστικός προηγήθηκε κατά πολύ της κυβερνητικής ρύθμισης, λοιπόν, και όλα αυτά οφείλονται στον Δήμαρχο. Προσπαθεί να πιάσει το Δήμο Πανοράματος, λέει ο κύριος Παπαστεργίου, και επειδή είναι και μικρός στην ηλικία, 21 χρόνια κλείνει ο κύριος Καϊτεζίδης τώρα, κύριε Παπαστεργίου. Ναι. Ο Δημήτρης είναι άξιος, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Δεν αλλάζουμε Δήμαρχο. Καλή επιτυχία, Πρόεδρε. Εγώ αυτό έχω να σου πω. Είμαστε μαζί σου. Πάμε λοιπόν να δούμε, κύριε Παπαστεργίου. Συζητούσαμε με τον κύριο Καϊτεζίδη για τα ζητήματα τα οποία είναι σημεία αιχμής εδώ στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το προσφυγικό προφανώς προτάσσεται, αλλά προτάσσεται και λόγω των ειδικών γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Δεν ξέρω αν για την ΚΕΔΕ ένα τέτοιο ζήτημα είναι όντως σημείο αιχμής και αιχμή του δόρατος μάλλον, ή αν υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά, όπως αυτό του νόμου για τη λειτουργία των Δήμων. Είναι τόσο πολλά και σημαντικά τα ζητήματα που έχει η αυτοδιοίκηση μπροστά της και η καθημερινότητα των δημάρχων, που δεν τολμώ να προτάξω κάποιο περισσότερο από κάποιο άλλο. Προφανώς και το προσφυγικό είναι από τα σημαντικότερα, που μπορεί για κάποιες άλλες κοινωνίες στην ενδοχώρα ή στο Ιόνιο, για παράδειγμα, να μην είναι τόσο σημαντικό. Αλλά ποιος πραγματικά μπορεί να μην το αναφέρει ως πρώτο στην ατζέντα, όταν ξέρει πως απέναντί του, δίπλα του, υπάρχουν δήμαρχοι από τα νησιά του Αιγαίου, οι οποίοι βλέπουν κάθε μέρα χιλιάδες προσφύγων στο νησί τους. Και γι' αυτό και θεωρώ πως είναι ένα εθνικό ζήτημα και ως τέτοιο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο ως ένδειξη αλληλεγγύης προς τους ανθρώπους πρόσφυγες ή μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα, αλλά και προς τους κατοίκους των νησιών αυτών που δεν χρωστάνε σε τίποτα να έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα σε σχέση με εμάς τους υπόλοιπους, σε σχέση με τη διαχείριση του προσφυγικού. Γι' αυτό λοιπόν όλοι θα πρέπει να σηκώσουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Το έλεγα και παλιότερα ότι αντιλαμβάνομαι απόλυτα αντιδράσεις λογικές ή μη περιφερειών και δήμων που έχουν διαχειριστεί προσφυγικό και λένε: παιδιά, μέχρι εδώ είμαστε. Δεν μπορώ όμως να αντιληφθώ και θα ήθελα πραγματικά να το συζητήσω αυτό με κοινωνίες και δήμους οι οποίοι δεν έχουν διαχειριστεί ούτε έναν άνθρωπο, ούτε ένα πρόσφυγα
όλα αυτά τα χρόνια που έχει ξεσπάσει η προσφυγική κρίση. Γι' αυτό λοιπόν και στο προσφυγικό η αυτοδιοίκηση πρέπει να κινηθεί ενωμένη για να μπορέσουμε για όσο καιρό χρειαστεί, να τρέξουν διαδικασίες για απονομή ή μη ασύλου, να βοηθήσουμε και τους κατοίκους των νησιών, και τους δήμους και τους δημάρχους των νησιών που την ώρα αυτή ξέρετε πολύ καλά τι καταστάσεις βιώνουν. Εκτός λοιπόν του προσφυγικού, εσείς τι άλλο ζήτημα προτάσετε ως σημαντικό? Η ατζέντα στην αυτοδιοίκηση, ξέρετε, αλλάζει κάθε μέρα. Είναι όλα αυτά τα γνωστά τα οποία θέλουμε και πρέπει να δούμε. Την υποστελέχωση, τα προβλήματα στην πρόσβαση μικρών δήμων σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αλλά κάθε μέρα λοιπόν αλλάζει και αυτή είναι και η άγρια ομορφιά της αυτοδιοίκησης. Την προηγούμενη εβδομάδα προέκυψε με την ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών το θέμα του φιλόδημου. Νομίζω πως... αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Απλά ναι, θα ζητήσω και από τον κύριο Καϊταζίδη να σχολιάσει, καθώς ακούμε για εκατοντάδες έργα τα οποία μάλλον μένουν χωρίς χρηματοδότηση. Ή, εν πάση περιπτώσει, καθυστερούν γιατί θα χρειαστεί στο νέο χειρισμό σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότησή τους. Σύμφωνα και με τα όσα μας είπε ο Υπουργός προχθές, γιατί την Τρίτη πλέον εκλέξαμε το νέο Προεδρείο της ΚΕΔΕ και μία ώρα μετά βρεθήκαμε στο γραφείο του Υπουργού Εσωτερικών, του κ. Θεοδωρικάκου. Η κουβέντα λοιπόν είχε να κάνει κυρίως με το φιλόδημο, γιατί υπάρχει τεράστια ανησυχία σε όλους τους Δήμους. Σύμφωνα με τον Υπουργό, παρότι υπήρξε μία, αν θέλετε, υπερδέσμευση, πόσο μάλλον υποδέσμευση σε σχέση με τα έργα τα οποία είχαν ενταχθεί, δεν θα υπάρξει πρόβλημα χάρη στις επαφές που γίνανε και στο νέο πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει από τον Γενάρη του 20, προκειμένου σε αυτό το νέο πρόγραμμα, με περίπου 500 εκατομμύρια κάθε χρόνο, να ενταχθούν πλέον όσα έργα δεν θα χωρέσουν στο φιλόδημο 1 τον σημερινό, αλλά και όσα από εδώ και πέρα θα προταθούν. Να σημειώσω ότι όλη αυτή η ιστορία αφορά τον φιλόδημο 1, που βασίζεται και χρηματοδοτείται από ένα δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Τμήμα Παρακαταθήκων και Δανείων, και όχι στα έργα του φιλόδημου 2, ο οποίος μάλλον χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που είναι εξασφαλισμένοι και δεσμευμένοι. Συνεπώς, καλώς υπήρξε αυτή η εγρήγορση και ανησυχία. Κατά τα φαινόμενα, δεν θα υπάρξει κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Μάλιστα. Κύριε Καϊταζίδη, καταρχήν, κύριε Παπασεργίου, έχουμε 10 λεπτάκια στη διάθεσή μας, επειδή είπατε ότι θα ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Να μείνετε λίγο στην κουβέντα μας μαζί με τον κύριο Καϊταζίδη. Τέλεια. Για το ίδιο θέμα, για το φιλόδημο, ό,τι αφορά την Κεντρική Μακεδονία. Εγώ νομίζω θα πείτε τον κύριο Παπαστεριό μας προσκαλέσει να πάμε στα Τρίκαλα που έχουν τόσο ωραίες εκδηλώσεις εκεί. Με αυτό το αφήνουμε για το τέλος. Για το τέλος και φαντάζομαι, κύριε Παπαστεριού, δεν τίθεται θέμα γι' αυτό. Έτσι. Είναι τόσο ωραία πράγματα που κάνουν εκεί. Είναι πολύ ωραίο, Ιγνάτη, το γεγονός ότι η αυτοδιοίκηση σε όλη την Ελλάδα και στη Δράμα και στην Κατερίνη και στο Βόλο και στη Λάρισα, σε όλη την Ελλάδα τα Χριστούγεννα, η αυτοδιοίκηση βγήκε μπροστά και είναι αυτή που δίνει τη λύση, αν θέλεις, σε όλη αυτή την προβληματική ανάπτυξη των περιοχών μας, με πολύ ωραίες εκδηλώσεις, οι οποίες και αποφέρουν στους Δήμους μας. Ο Ομίλος των Ξενοδοχείων στα Τρίκαλα είναι μια δημοτική δουλειά, είναι μια δημοτική επιχείρηση αυτή, η οποία τον στείλει σε δημοτική περιουσία, αλλά και σε άλλες περιοχές που τονώνουμε, αν θέλετε, και την τουριστική κίνηση σε όλη την Ελλάδα, χάρη σε αυτές τις πολύ σημαντικές και θαραλές πρωτοβουλίες που παίρνουν οι Δήμοι σε όλη την Ελλάδα. Εγώ λοιπόν για το φιλόδημο, για να επανέλθουμε, συμφωνώ απόλυτα με ό,τι λέει ο αγαπητός Πρόεδρος και θέλω να πω ότι έργα τα οποία είναι όρημα, τα οποία έχουν προχωρήσει, έχουν μελετηθεί, έχουν σχεδιαστεί, υπάρχει διαβεβαίωση από τον Υπουργό ότι θα προχωρήσουν και θα ενταχθούν σε χρηματοδοτικό πλαίσιο για να ολοκληρωθούν. Μπορεί να συνεπάγεται αυτό κάποιες καθυστερήσεις, ωστόσο. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι υπήρξε η πρόνοια για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις. Απλώς ο Υπουργός επεσήμανε κάτι το οποίο νομίζω ότι είχε υποχρέωση να το επισημάνει, ότι εξαγγέλθηκε ένα πρόγραμμα δισεκατομμυρίων, 1,5 δισεκατομμύριο, και ουσιαστικά υπήρχε χρηματοδότηση, δυνατότητα χρηματοδότησης για υποπολαπλάσια χρήματα. Όφιλε να το επισημάνει. Ξέρω όμως ότι έχει πάρει όλες τις πρόνοιες ώστε να μην μείνουν έργα στον αέρα, γιατί όταν μιλάμε για έργα, μιλάμε για πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με τις τοπικές κοινωνίες, με τους ανθρώπους, με τη βελτίωση της ζωής τους στην καθημερινότητα. Πιστεύω ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά, όπως και ο Πρόεδρος επεσήμανε, που είμαι σίγουρος ότι έχει και πληρέστερη και εγκυρότερη ενημέρωση. Κύριε Παπαστεργίου, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στο θέμα του φιλόδημου για να κλείσουμε αυτή την ενότητα, που είναι και αυτό που, όπως είπατε, τις τελευταίες μέρες απασχολεί τη συζήτηση γύρω από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι την Τετάρτη στις 11 το πρωί, στο πρώτο επίσημο Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης των Δήμων, θα μιλήσουμε για το θέμα. Έχουμε προσκαλέσει για κάποιον άνθρωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, αν μπορέσει να έρθει υπουργός, υφυπουργός. Πάντως, κάποιος από τους ανθρώπους που διαχειρίζονται τα προγράμματα αυτά να μας ενημερώσει και επίσημα, προκειμένου πλέον να είμαστε βέβαιοι ότι τα έργα αυτά, τα οποία τόσο έχουμε ανάγκη όλοι οι Δήμοι, θα προχωρήσουν κανονικά, και κυρίως και το κομμάτι αυτό το οποίο έστωχα νωρίτερα και ο Ιγνάτιος σημείωσε. Το θέμα των καθυστερήσεων είναι ότι είναι τόσο
αρχές διαδικασίες του 44-12, που το μόνο που μας λείπει τώρα την ώρα αυτή είναι να έχουμε κοινές καθυστερήσεις λόγω της ένταξης ή των έργων. Πρέπει να τρέξουμε και πρέπει να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο. Συνεπώς, θέλουμε και ζητούμε και από το Υπουργείο ό,τι αλλαγή είναι να γίνει, να γίνει γρήγορα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει τις τελευταίες μέρες και αφορά χιλιάδες εργαζομένους στους Δήμους, μάλλον όχι χιλιάδες, εκατοντάδες σίγουρα, είναι αυτό της κινητικότητας. Έχουμε ένα νέο πλαίσιο σε ό,τι αφορά την κινητικότητα των εργαζομένων, τόσο στους Δήμους όσο και στο υπόλοιπο δημόσιο. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ενημέρωση σε σχέση με τα σφιχτικά πλαίσια, τα χρονικά τα οποία καταρχήν δίνονται, και αν υπάρχουν ζητήματα λειτουργίας γύρω από αυτό το θέμα στους Δήμους. Ρωτάτε εμένα ή τον Ιγνάτιο? Εσάς καταρχήν. Ωραία. Είναι όντως στενά τα πλαίσια μέχρι 17 Δεκεμβρίου να γίνει όλη η διαδικασία. Βέβαια, οι Δήμοι έχουν ήδη ζητήσει, έχουν βγάλει τις ειδικότητες τις οποίες χρειάζονται. Και εδώ πέρα να σημειώσουμε, γιατί οφείλουμε να αποδίδουμε το κέσαρο στο κέσαρι, ότι υπήρξε πρόνοια από τον Υπουργό Εσωτερικών να μην μπορούν πλέον να μετακινηθούν μηχανικοί από μικρούς Δήμους, διότι είχαμε το εξής φαινόμενο: οι ελάχιστοι μηχανικοί οι οποίοι υπήρχαν σε μικρούς Δήμους να φεύγουν χωρίς καν να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου από τον φορέα στον οποίο δουλεύανε, προκειμένου να πάνε σε άλλους Δήμους, γιατί πιθανώς τους βόλευε περισσότερο. Πλέον αυτό ρυθμίστηκε και καλό θα είναι πλέον να επανέλθει, νομίζω, και το προηγούμενο καθεστώς, όπου θα πρέπει να έχουμε άποψη για τους υπαλλήλους που φεύγουν, γιατί ειδικά στους μικρούς Δήμους, στους ορεινούς Δήμους, στις δύσβατες περιοχές, και αυτοί οι λίγοι υπάλληλοι συγκρονόντουσαν και φεύγανε, αφήνοντας το Δήμαρχο μόνο του να κοιτάζει το γραφείο του, χωρίς να πραγματικά να μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους δημότες. Παρ' όλα αυτά, έχουμε και κίνηση προς τους Δήμους στο πλαίσιο της κινητικότητας. Προφανώς υπάρχει και η κίνηση προς, ανάλογα με τις θέσεις βέβαια που ο κάθε Δήμος έχει βγάλει. Νομίζω πως την περιμέναν την κινητικότητα οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι. Είχαν να τελειώσει και περισσότεροι Δήμοι και τα πλαίσια. Είναι η τρίτη αυτή, αν δεν κάνω λάθος, ούτως ή άλλως. Την περιμέναν εδώ και καιρό. Δεν νομίζω πως θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί ίσα-ίσα πιέσαμε όλοι μας, και εμείς και οι εργαζόμενοι του Υπουργείου, να βγει κινητικότητα για να τακτοποιήσουμε εκκρεμότητες που είχαμε. Κύριε Κατεζίδη. Ναι, πράγματι. Η πρώτη φάση της κινητικότητας μας έδειξε τις ατέλειες, τις παθογένειες του συστήματος. Η βασικότερη ήταν αυτή, ότι δηλαδή υπήρξε μετακίνηση επιστημόνων από τους πιο απομακρυσμένους, πιο μικρούς δήμους, που ήταν και αυτοί που τους είχαν περισσότερο ανάγκη, στους δήμους των κέντρων των πόλεων και των Μητροπολιτικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό αποδυνάμωσε ακόμη περισσότερο, άνοιξε περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στους δήμους των Μητροπολιτικών κέντρων και της περιφέρειας. Και αυτό πραγματικά είναι τουλάχιστον αδιανόητο. Κατά τη δική μου άποψη, καταργεί ως ένα βαθμό και το αυτοδιοίκητο των Δήμων, διότι δεν μπορεί να μετακινεί το υπάλληλο χωρίς να εκφράζει άποψη ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο, η αιρετή. Αυτό εδώ θεραπεύεται και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχο, ώστε να μπορέσουν οι Δήμοι να διευθύνουν τα του οίκου τους και να ρυθμίσουν αυτοί τι θα πρέπει να κάνουν. Πιστεύω ότι τέτοιες παρεμβάσεις είναι πολύ χρήσιμες, είναι εύστοχες. Και νομίζω ότι και η ΚΕΔΕ με την καινούργια ηγεσία θα συνεργαστεί με το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα πλαίσιο που θα εξυπηρετεί και τους υπαλλήλους, αλλά θα εξυπηρετεί και τις πραγματικές ανάγκες των Δήμων. Εκτός λοιπόν από αυτά, κύριε Παπαστεργίου, πρώτο αίτημα που θα θέσετε στον Υπουργό Εσωτερικών ποιο θα είναι? Τι να πρωτοθέσουμε σε σχέση με το πρώτο που, πραγματικότητα που... Το πρώτο που πρέπει να περιμένει ο κύριος Θεοδωρικάκος. Είναι πολλά τα αιτήματα. Νομίζω πως και το θέμα της αυτοτελειάς μας, το θέμα της διεκδίκησης ενός αναπτυξιακού προγράμματος καθαρά για την αυτοδιοίκηση στη νέα προγραμματική περίοδο, γιατί θα πρέπει εμείς, τουλάχιστον για τα έργα τα οποία αφορούν μόνο τους Δήμους μας, θα μπορούμε να έχουμε αυτόνομη και αυτοτελή άποψη γι' αυτό. Αν και δεν αφορά τον κύριο Θεοδωρικάκο, θα πρέπει να κάνουμε μια ομάδα εργασίας και άμεσα να αλλάξουμε τον 44-12, ένα νόμο που ήταν ανέτοιμος. Και γι' αυτό και τροποποιήθηκε περίπου 200 φορές από τη μέρα που βγήκε. Γιατί πρέπει να κερδίσουμε αυτό που σας έλεγα πριν, το χαμένο έδαφος, και πρέπει να φτιάξουμε έναν διαφανή μεν νόμο, αλλά και έναν γρήγορο νόμο για να μπορέσουμε να τρέξουμε τα έργα τα οποία έχουμε. Γιατί αλλιώς θα χάσουμε χρήματα, θα επιστραφούν χρήματα πίσω από τα διάφορα προγράμματα, διότι δεν θα μπορέσουμε να τα απορροφήσουμε. Όχι γιατί δεν θέλουμε, όχι γιατί δεν έχουμε προτάσεις ή μελέτες, αλλά γιατί θα προλάβουμε να τρέξουμε τους διαγωνισμούς. Και βέβαια, η ιδιαίτερη αγάπη, αν θέλετε, και λόγω της ειδικότητάς μου σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός ή ως ηλεκτρολόγος μηχανικός, είναι το πώς θα μπορέσουμε πλέον μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης να αλλάξουμε τελείως τα δεδομένα στο ελληνικό δημόσιο σε σχέση με τη γραφειοκρατία και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Έχετε να προτείνετε εσείς ως Δήμος, βέβαια, 3-4 πραγματάκια τα οποία έχετε εφαρμόσει ήδη. Υπάρχουν και ικανότητα στελέχη την ώρα αυτή στις ηγεσίες των Υπουργείων. Μαζί με τους Υπουργούς θα μπορέσουμε πραγματικά να κάνουμε δουλειά
και να εκπλήξουμε μετά από πολλά χρόνια, θεωρώ, και πάλι ευχάριστα τους δημότες μας για το πώς θα μπορέσουν πλέον να αποφύγουν όλο αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας που μέρα με τη μέρα όλα αυτά τα χρόνια κτίζαμε στο όνομα της διαφάνειας, αν θέλετε, και της υποτίθεται διασφάλισης κάποιων διαδικασιών. Φτιάξαμε ένα τέρας το οποίο τώρα πλέον μας κατατρώγει. Και έρθει η ώρα μαζί με το Υπουργείο, Κυβέρνηση και Δήμη να κάνουμε μια νέα αρχή και να δείξουμε τελικά κάτι αλλάζει σήμερα στη δημόσια διοίκηση. Θέλω να σας αποδεσμεύσω και να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρώτη γεύση που είχαμε. Σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη το συντομότερο δυνατό για να κάνουμε μια συνολικότερη συζήτηση για τα θέματα που αφορούν στην αυτοδιοίκηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετίζω τον αγαπημένο πρόεδρο, δήμαρχο, συνάδελφο. Να είστε καλά και θα τα πούμε σύντομα. Σας περιμένουμε και εμείς τα Τρίκαλα. Χάρηκα πάρα πολύ, πρόεδρε, που είχαμε έτσι μια απευθεία συνομιλία. Εύχομαι κάθε καλό, καλή επιτυχία σε ό,τι όμορφο κάνετε εκεί στα Τρίκαλα και για τα Χριστούγεννα. Και βέβαια καλή θητεία και καλή συνεργασία να έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Δήμαρχε, νομίζω ότι ήταν έτσι μια πρώτη γεύση για να δούμε και πανελλαδικά πώς είναι τα ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά, εμείς εδώ έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην Κεντρική Μακεδονία. Φαντάζομαι ότι εκτός από το προσφυγικό, το μετρό, είπαμε, είναι ένα από αυτά. Και θα ήθελα να αναφερθούμε, αν και η Δημοτική Τηλεόραση καλύψε διεξοδικά το θέμα και τη συνεδρίαση στην Περιφερειακή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά έχουν εκφραστεί και κάποιες ανησυχίες γύρω από το ζήτημα. Κοιτάξτε λίγο, το μετρό κούρασε την πόλη και κουράζει την πόλη. Mm-hmm. Θα πω ότι μάλιστα η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που ουσιαστικά δεν έχει συγκοινωνία. Το μετρό είναι στις Καλένδες και ο ΑΣΤ είναι στο χειρότερό του. Είναι στο limit down. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν το 2020 μια πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη να μην έχει μαζικά μέσα συγκοινωνίας. Είναι πραγματικά λυπηρό. Από εκεί και πέρα, στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου θελήσαμε, σε απέτηση και των συναδέλφων, να καλέσουμε τον Νίκο τον Ταχιάο, τον πρόεδρο της Αττικό Μετρό, και να ζητήσουμε μέσα από μια ειλικρινή κουβέντα να μας ενημερώσει τι γίνεται για σημαντικά ζητήματα. Δηλαδή να μας ενημερώσει πώς προχωρά το έργο σε ό,τι αφορά τη βασική γραμμή και τι γίνεται με το σταθμό της Βενιζέλου, που είναι κομβικός σταθμός. Και επίσης να του ζητήσουμε να μας δώσει πιστικές απαντήσεις σε ό,τι ακούγονταν το τελευταίο διάστημα με το τι γίνεται για την επέκταση του μετρό δυτικά, που δυτικά είναι οι πιο πολυπληθείς γειτονιές της πόλης, με νεαρά ζευγάρια, με εργαζόμενους και μεροκαματιάριδες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, και την οποία επέκταση δυτικά την είχε προεξοφλήσει η πόλη εν ώψη των εξαγγελιών ότι αυτό θα ακολουθούσε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής. Συμπερασματικά. Επίσης και ανατολικά, για να μην πω ότι έχει λιγότερη σημασία, και την επέκταση ανατολικά ώστε να φτάσει στο αεροδρόμιο, διότι δεν νοείται πόλη που εξυπηρετείται με μετρό που δεν διασυνδέεται το αεροδρόμιο της με το κέντρο της πόλης. Αυτά μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν. Τι χρονική καθυστέρηση προκύπτει λοιπόν από την ενημέρωση? Εμείς λοιπόν οι αιρετοί ζητούμε δύο πράγματα. Ένα λειτουργικό συγκοινωνιακό μέσο που θα έχει και αυτοδυναμία οικονομική, που δεν θα βουλιάξει, δεν θα καταρρεύσει οικονομικά. Mm-hmm. Δυστυχώς οι απαντήσεις που πήραμε δεν ικανοποίησαν. Θα έλεγα ότι δημιούργησαν μεγαλύτερη ένταση, διότι από ό,τι μας υπόθηκε, κανένας σχεδιασμός, ούτε καν μελετητική προσέγγιση δεν υπάρχει για το μετρό στα δυτικά, και βέβαια πολύ περισσότερο δεν υπάρχει από πλευράς της Αττικό Μετρό και κάποια προσέγγιση για το οικονομικό, για την οικονομική κάλυψη του εγχειρήματος. Το ίδιο βεβαίως και για την προς ανατολά επέκτασή του. Άρα εκείνο που μένουμε είναι ένα μετρό κολοβό, ένα μετρό το οποίο θα έχει μία γραμμή, ένα μετρό το οποίο έχει πολλά ερωτηματικά για τη λειτουργικότητά του, που θα ξεκινά από το σιδηροδρομικό σταθμό και θα φτάνει στην επέκτασή του στην Καλαμαριά, δηλαδή στη δεύτερη φάση του, και ένα μετρό το οποίο θα αφήνει ολόκληρες περιοχές, μεγάλες, πολυπληθείς της πόλης, εκτός λειτουργικής ένταξης. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εδώ δεν είναι κάτι που μπορεί να ικανοποιεί κανέναν. Η υπόσχεση του Νίκου του Ταχιάου είναι ότι μέχρι το Μάρτιο θα μας προσκομίσει έναν οδικό χάρτη και των υπόλοιπων βημάτων που θα γίνουν από την Αττικό Μετρό σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο και του χρονοδιαγράμματος που προδιαγράφουν, ώστε να πιέσουμε όλοι μαζί, γιατί δεν αντιπαρατηθέμεθα, όλοι θέλουμε να ενώσουμε δυνάμεις, αλλά ο στόχος είναι να προχωρήσουν τα έργα.
Μάλιστα. Διότι αν τα έργα μένουν στάσιμα, μένει και η πόλη στάσιμη. Μία αντίστοιχη συνεδρίαση αναμένουμε και για τον ΟΑΣ. Το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, βέβαια, την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματίσει μια ειδική συνεδρίαση για το θέμα. Οπότε θα έχουμε κάποια εικόνα σε ό,τι αφορά, αν μη τι άλλο, το κεντρικό Δήμο. Παρ' όλα αυτά, ο ΟΑΣ θα εξυπηρετεί το σύνολο των Δήμων του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Βεβαίως. Και όπως λέγαμε, θα σας πω δύο συγκλονιστικά στοιχεία τα οποία ακούσαμε από τον Νίκο τον Ταχιάο. Το πρώτο είναι ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι το μόνο έργο πανευρωπαϊκά που έχει απορροφήσει χρήματα από τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Δεν υπάρχει στην Ευρώπη άλλο έργο που εξελίσσεται καταλαμβάνοντας τρία κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Κινδύνευε να το πλησιάσει η Εγνατία Οδός, αλλά νομίζω ότι... Αυτό βέβαια δεν τιμά κανέναν από όσους πέρασαν προηγούμενα, έτσι. Και το δεύτερο είναι ότι αν δεν προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμά του και αν δεν ολοκληρωθεί, κινδυνεύουμε όλα αυτά τα οποία πήραμε από τους κουτόφραγκους να τα γυρίσουμε πίσω και να τα γυρίσουμε φυσικά και με τις ανάλογες επιβαρύσεις. Άρα καταλαβαίνετε τον κίνδυνο που βρίσκεται μπροστά μας και είναι ορατός κίνδυνος. Φαντάζομαι μεγάλη καμπάνα για τους αρμόδιους. Τώρα, ό,τι αφορά τον ΟΑΣΤ, βεβαίως το ενδιαφέρον των Δήμων και των Δημάρχων και των κοινωνιών είναι εξίσου σημαντικό. Νομίζω όμως ότι πιο ρεαλιστικό και όριμο θα ήταν η όποια πρόσκληση να γίνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς μέρους του συγκοινωνιακού έργου και στα ΚΤΕΛ. Γιατί πιστεύω ότι αυτό, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, είναι κατά το τέλος Ιανουαρίου. Πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να περιμένουμε λιγάκι. Κάτι διανεπαφές γίνεται. Εγώ χθες ήμουνα στον ΟΑΣΤ για να ενημερωθώ από τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο για τον οργανισμό για διάφορα θέματα και άλλοι δήμαρχοι το κάνουν. Αλλά πιστεύω ότι μια γενικευμένη συζήτηση στην ΠΕΔ θα πρέπει να γίνει ευθύς ως έχουμε και τις πρώτες εικόνες από τη μεταφορά του συγκοινωνιακού έργου στο ΚΤΕΛ και τι σημαίνει αυτό. Πάντως, το πρώτο δείγμα με μια πρώτη έτσι, τέτοια συνεργασία που υπήρξε ήδη με τα ΚΤΕΛ έδειξε ότι μάλλον προς τη θετική κατεύθυνση θα πάνε τα πράγματα. Οπότε θα είναι και σε λιγότερο βαρύ κλίμα ενδεχομένως η όποια συζήτηση. Γιατί φαντάζομαι ότι η πίεση η οποία ασκείται αυτή τη στιγμή στον ΟΑΣΤ είναι αφόρητη, έτσι. Κοιτάξτε λίγο. Ο ΟΑΣΤ έχει πάρει μεγάλη κατρακύλα μετά την κρατικοποίησή του, η οποία παρά τις βαρύγδουπες εξαγγελίες του κυρίου Παπά και τον συναυτό μόνο καλά δεν έφερε στον οργανισμό, τον κατρακύλησε, θα έλεγα, κάτω από τη γη. Οι Θεσσαλονικείς έχουν ζουν μια πραγματικότητα την οποία κανείς δεν μπορεί να τους τη διασκεδάσει. Εμείς στους Δήμους να δείτε τι καταγγελίες έχουμε καθημερινά από συμπολίτες αγανακτισμένους, οι οποίοι πηγαίνουν στις τάσεις και δεν βρίσκουν τα λεωφορεία, οι οποίοι μπαίνουν στο λεωφορείο και σταματάει το λεωφορείο ένα χιλιόμετρο παρακάτω από μηχανική βλάβη και τους κατεβάζουν για να κάνουν το stop να πάρουν μεταφορικό μέσο να μετακινηθούν, από συμπολίτες οι οποίοι στριμώχνονται μέσα στα λεωφορεία και στην καλύτερη περίπτωση το μεν καλοκαίρι είναι χωρίς κλιματιστικό, το χειμώνα είναι χωρίς θέρμανση. Δηλαδή αυτά τα πράγματα να μας τα έλεγαν δεν θα τα πιστεύαμε ότι συμβαίνουν στην πόλη. Όμως είναι μια πραγματικότητα. Άρα θα πρέπει και οι αρμόδιοι του ΟΑΣ να τρέξουν γρήγορα τους όποιους σχεδιασμούς έχουν, διότι δεν υπάρχει υπομονή, έχει εξαντληθεί η υπομονή στους πολίτες και βέβαια και οι αρμόδιοι από τα Υπουργεία, ο Υπουργός και οι άλλοι αρμόδιοι και αυτοί να συνειδητοποιήσουν ότι ο χρόνος έχει τελειώσει την κλεψίδρα και ότι θα πρέπει οι κινήσεις να είναι γρήγορες, άμεσες, στοχευμένες και να υπάρξει μια καλύτερη εικόνα στο συγκοινωνιακό έργο. Ένας άλλος τομέας, ο οποίος νομίζω αξίζει μια μικρή αναφορά στην κουβέντα μας, έχει να κάνει με τα περιβαλλοντικά έργα των Δήμων, καθώς βρισκόμαστε και σε ένα κομβικό σημείο σε σχέση με τις υποχρεωτικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, τόσο σε ό,τι αφορά την αποκομιδή, τον καφέ κάδο και φυσικά την ανακύκλωση, αλλά και σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις που φαίνεται να προωθεί η κυβέρνηση σήμερα, μόλις όπως υπουργός αναφέρθηκε στην διαμόρφωση των δημοτικών τελών ανάλογα με το ποσοστό ανακύκλωση του κάθε Δήμου. Ειδικά σε ό,τι αφορά την κεντρική Μακεδονία, η εικόνα που έχουμε γύρω από αυτά τα ζητήματα είναι καλή ή κακή? Για τα ελληνικά δεδομένα είναι πάρα πολύ καλή στην κεντρική Μακεδονία. Για τα ελληνικά, επαναλαμβάνω, δεδομένα, τα οποία απέχουν πολύ από τα ευρωπαϊκά στάνταρτ. Επίσης, θα σας πω ότι ο ΦΟΣΔΑ της Κεντρικής Μακεδονίας, που έχει και την ευθύνη σχεδιασμού και διαχείρισης των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων, έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει όλη η Ελλάδα. Θα σας πω όμως ότι τα περιθώρια, ακριβώς επειδή η απόσταση που μας χωρίζει από την Ευρώπη είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλα και τα περιθώρια βελτίωσης. Είναι παρήγορο ότι στις νεότερες ιδιαίτερα ηλικίες υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία από εμάς τους μεγαλύτερους. Σήμερα, και το λέω γιατί είναι σημερινό το παράδειγμα,
Σήμερα ο Δήμος μας για δεύτερη φορά ξεκίνησε το Follow Green, ένα πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των μαθητών στα σχολεία. Και από φέτος βάλαμε και τα νηπιαγωγεία. Πέρσι ήταν όλα τα σχολιά μας και φέτος είναι και τα νηπιαγωγεία. Όπου εκεί τα παιδιά επιβραβεύονται για το ποσοστό της ανακύκλωσης στα σχολιά τους. Γίνεται ένας διαγωνισμός, να το πω έτσι, με μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Επιβραβεύονται όμως και οι καλές πρακτικές. Δηλαδή, αν τα παιδιά βρουν και κατεβάσουν από το YouTube ένα βίντεο που μιλάει για την ανακύκλωση και έμπρακτα την προωθεί, θα πάρουν πόντους. Ή αν κάνουν δράσεις για την ανακύκλωση, πάλι θα πάρουν πόντους. Και βλέπω με πόση ζεστασιά, με πόση αγάπη, με πόσο φθορμητισμό και οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα παιδιά στηρίζουν την πρωτοβουλία. Σε αυτό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Τα παιδιά, φαντάζομαι, Δήμαρχε, είναι πιο μπροστά από εμάς. Αντιλαμβάνονται και την έννοια της διάρκειας της ζωής του πλανήτη, διότι έχουν πολύ μέλλον μπροστά τους. Έτσι, σε σχέση με εμάς, φαντάζομαι έχουμε και μεγαλύτερες αγωνίες σε σχέση με το τι ακριβώς γη θα κατοικήσουν στα επόμενα χρόνια. Σαφώς. Τα παιδιά είναι πιο μπροστά από εμάς. Οι κοινωνίες, θα έλεγα συνολικά, ότι είναι πιο μπροστά από τους πολιτικούς. Άρα πρέπει να τρέξουμε και πραγματικά θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα, από όσο ξέρω, βγαίνουν οι χρηματοδοτήσεις από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, διότι όλοι οι Δήμοι στην κεντρική Μακεδονία, που την ξέρω καλά, έχουμε καταθέσει τα τοπικά σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων. Ο Δήμος μας ήταν από τους πρώτους που τα κατέθεσε, έχουν εγκριθεί, έχουν μπει στον περιφερειακό σχεδιασμό και τώρα μέσα από τα προγράμματα της περιφέρειας που θα εκδοθούν θα προχωρήσουμε σε αυτά, στα ρεύματα των κάδων, στην κομποστοποίηση, στην διαχείριση με τα νέα εργοστάσια διαχείρισης των απορριμμάτων και να φύγουμε από την παλιά αντίληψη ότι ό,τι πρόβλημα έχουμε το θάβουμε, το βάζουμε κάτω από το χαλί, κάτω από τη γη και θεωρούμε ότι πια έχουμε εκπληρώσει το καθήκον μας. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να πάμε στη λογική του ότι τίποτα δεν πετιέται, αλλά όλα ανακυκλώνονται και επανέρχονται στη χρήση. Όλα, ξέρετε, τα υλικά προέρχονται από τη γη και δεν μπορεί να καταλήγουν στη γη, αλλά πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για να μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Και βέβαια και στους κανόνες της κυκλικής οικονομίας που λέει ακριβώς αυτό το απλό πράγμα, ότι πρέπει να ανακυκλώνονται και να ξαναγυρίζουν στην ημερήσια κατανάλωση. Αυτή τη συζήτηση βέβαια την κάνουμε σε μια περιοχή που έχει έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, αυτόν της Μαυροράχης, σε κόκκινο σημείο, μάλλον έχει περάσει προπολού τα όρια της κρίσης και τα εργοστάσια της ανακύκλωσης επίσης σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Γνωρίζουμε όλοι ότι είχαμε και ατυχήματα το τελευταίο διάστημα. Ως Περιφερική Ένωση Δήμων, πώς σκοπεύετε να πιέσετε ώστε αν μη τι άλλο σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα εργοστάσια διαλογής, με τους χώρους απόθεσης και υγειονομικής ταφής, πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν αυτά στο επόμενο διάστημα? Κοιτάξτε λίγο. Καταρχήν, το εργοστάσιο στα δυτικά της πόλης είχε μια πυρκαγιά, κάηκε και δεν λειτουργεί. Και αυτό επιβάρυνε το δικό μας χώρο διαλογής ανατολικά, που είναι στη Θέρμη, που ουσιαστικά είχε να συγκεντρώνει τα ανακυκλώσιμα των Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, αλλά τώρα συγκεντρώνει του συνόλου του νομού. Καταλαβαίνετε ότι αυτό από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Αλλά δεν οφείλεται σε κάτι άλλο, οφείλεται σε ένα ατύχημα. Υπάρχει κάποιος τρόπος πίεσης, ωστόσο, προς την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης να προχωρήσει γρήγορα στην... Υπάρχουν πιέσεις και υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι προχωρά γρήγορα, αλλά ξέρετε, αν δεν ξανατεθεί σε λειτουργία, όλο αυτό το πληρώνουν οι περιοχές. Θα σας πω επίσης ότι, γιατί δεν θέλω να δικήσω και τον ΦΟΣΔΑ και τους ανθρώπους του, έχουν προχωρήσει έγκαιρα τον περιφερειακό σχεδιασμό. Προχωρούν και έχουν υλοποιηθεί και εργοστάσια διαχείρισης απορριμμάτων περιφερειακά, όπως στις Σέρες και αλλού, αλλά και το εργοστάσιο δυτικά της πόλης και ανατολικά τώρα, είναι εργοστάσια τα οποία είναι σε δρομολόγηση και σε εξέλιξη. Και να ξέρετε ότι η κεντρική Μακεδονία βρίσκεται, επαναλαμβάνω, πολύ πιο μπροστά από άλλες περιοχές. Μην ξεχνάμε τι γίνεται στην Αττική, τι γίνεται στην Πελοπόννησο, που ουσιαστικά δεν έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό. Εμείς μιλάμε για ένα σχεδιασμό ο οποίος έχει δεδομένα τα σημερινά που εξυπηρετούν με τον όποιο τρόπο. Δέχομαι ότι βρισκόμαστε κοντά στο κόκκινο, αλλά εξυπηρετούν. Και στη Φυλή, στην Αττική ή στην Πελοπόννησο, η κατάσταση είναι τραγική. Mm-hmm. Και αυτό το λένε όλοι, δεν το λέω εγώ.
Βέβαια, καλό είναι όλοι να ξέρουμε ότι πρέπει να τρέξουμε, να μην χαλαρώσουμε, να μην αφήσουμε τα πράγματα να εξελίσσονται με τα ελληνικά δεδομένα, αλλά να τρέξουμε για να κερδίσουμε το χρόνο. Γιατί υπάρχουν καινούργιες αντιλήψεις για τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων, τα πράσινα σημεία, η κομποστοποίηση που θα μειώσει κατά πολύ τον όγκο των απορριμμάτων που πηγαίνουν πια στην τελική. Και νομίζω ότι έχουμε και ένα χρονικό όριο για την εφαρμογή τους, έτσι, με το τέλος αυτής της χρονιάς που διανύουμε, τις λίγες μέρες που απομείνανε από το 2019, δεν είναι? Εντάξει, δεν είναι. Έχει διαδρομή ακόμη, αλλά το θέμα είναι ότι θα πρέπει να τρέξουμε. Τώρα, υποσχέθηκα ότι θα αφιερώσουμε λίγο χρόνο και στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Αναφερθήκατε στην σημερινή πολύ σημαντική δράση που αφορά το περιβάλλον. Θα ήθελα να μου πείτε σε τι φάση βρίσκεται τώρα ο Δήμος σε ό,τι αφορά τους στόχους και τις προοπτικές για το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, εμείς δουλεύουμε. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια. Δεν αρέσκομαι στις βαρύγδουπες εξαγγελίες. Μ' αρέσει να δουλεύω με χαμηλούς τόνους, με μετριοπάθεια, μετρώντας τους στόχους και στο τέλος αποδίδοντας ένα μετρήσιμο έργο. Οι στόχοι μας είναι πολύ συγκεκριμένοι. Είμαι λίγο κουραστικός να λέω τα ίδια πράγματα πολλά χρόνια, αλλά εγώ δουλεύω σε συγκεκριμένα 4 επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι η διαχείριση καθημερινότητας. Mm-hmm. Καθημερινότητα σημαίνει ότι ο πολίτης που ξεκινά από το πρωί πρέπει να βλέπει έναν νοικοκυρεμένο, οργανωμένο Δήμο. Και ξέρετε, ό,τι έργα και να υποσχεθεί ένας δήμαρχος, αν η καθημερινότητά του δεν είναι νοικοκυρεμένη, να ξέρετε ότι στα μάτια του κόσμου δεν είναι καλός δήμαρχος. Άρα εμείς παλεύουμε με σύγχρονο τρόπο την καθημερινότητα και τα τακτικά αλλά και τα έκτακτα φαινόμενα. Προχθές το βράδυ ξημερώσαμε και εγώ και οι συνεργάτες μου στο Χορτιάτη, γιατί στη Θεσσαλονίκη στο πανόραμα μπορεί να έβρεχε, στο Χορτιάτη χιόνιζε και χιόνιζε πραγματικά πάρα πολύ. Ήμασταν λοιπόν εκεί με 15 χιονιστικά, με τους ανθρώπους και εισπράταμε πραγματικά τα κολακευτικά σχόλια των συμπολιτών μας, που ξημέρωσαν και είδαν τους δρόμους να είναι ορθάνυχτοι και να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Mm-hmm. Αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Άρα το πρώτο επίπεδο είναι η καθημερινότητα και η υπηρέτησή της. Θα θυμίσω εδώ το 15195 που εφαρμόζουμε και την ηλεκτρονική του εφαρμογή στους συμπολίτες μου να το καλούν. Το δεύτερο επίπεδο είναι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Είναι χρήματα τα οποία έρχονται από την Ευρώπη, δεν επιβαρύνουν το δημοτικό προϋπολογισμό, αλλά είναι χρήματα που για να τα κερδίσεις θέλει πάρα πολύ υδρότα και οργάνωση, γιατί δεν σου χαρίζεται τίποτα. Είναι ωραία χρήματα, αλλά δύσκολα χρήματα. Και εκεί πραγματικά είμαστε πρωταγωνιστές. Το τρίτο επίπεδο είναι να προωθήσουμε τις υποδομές μας, διότι κακά τα ψέματα, μια κοινωνία, αν θέλει να εξελίσσεται, πρέπει να έχει σημαντικές υποδομές και να τις ενισχύει. Να πω τα αντιπλημμυρικά, να πω ότι το τεράστιο έργο που γίνεται στα σχολιά, το τεράστιο έργο που γίνεται στις υποδομές που έχουν να κάνουν με τα αθλητικά κέντρα, με τις υποδομές πολιτισμού κτλ. Και το τέταρτο επίπεδο, που έγινε όμως πρωταγωνιστικό τα τελευταία χρόνια, είναι η κοινωνική αγκαλιά. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας. Υπάρχουν άνεργοι συμπολίτες μας που δοκιμάζονται καθημερινά. Ένας Δήμος έχει υποχρέωση να έχει έναν κοινωνικό δίχτυ που θα αγκαλιάζει και θα στηρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Διότι αν όλοι έχουμε ανάγκη υποστήριξη από το Δήμο, οι ευάλωτοι, οι ευαίσθητοι έχουν διπλή ανάγκη και οφείλουμε να τους την προσφέρουμε. Να πω εγώ και ένα επίπεδο ακόμα, βέβαια το πέμπτο, που ειδικά για το δικό σας το Δήμο δεν είναι άλλο από την διαχείριση του μεγάλου έργου πνοής που αναμένουμε τα επόμενα χρόνια στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αυτό του παιδιατρικού νοσοκομείου. Καθώς για πολλά χρόνια η αλήθεια είναι ότι η πόλη δεν είχε δει έτσι, κάποιο τόσο μεγάλο αναπτυξιακό έργο και έχουμε και καλά νέα και σε εκείνο το κομμάτι, έτσι. Ναι, αυτό βέβαια δεν αφορά λειτουργίες του Δήμου, αλλά είμαι ευτυχής δήμαρχος που υποδέχομαι ένα τέτοιο αυτό έργο ακριβώς. Στο Φίληρο. Το παρακολουθείτε στενά από κοντά και είστε... Δεν έχω αφήσει μέρα που να μην το παρακολουθώ. Αυτό ακριβώς. Είστε... Το παρακολουθώ στενά. Που το διαφυλάσσουν ως εξέλιξη. Αλλά να σας πω κάτι, χαίρομαι και είναι τιμή μου που συνεργάζομαι με τους ανθρώπους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Mm-hmm. Ένα ίδρυμα που έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του Έλληνα και δεν είναι τυχαίο αυτό, έχει πολύ βαριά υπογραφή. Και έχοντας την εμπειρία επί ένα χρόνο να συνεργάζομαι στενότατα με τους ανθρώπους αυτούς, μπορώ να σας το βεβαιώσω υπεύθυνα. Το παιδιατρικό νοσοκομείο λοιπόν στο Φίληρο είναι πραγματικότητα. Προχθές φιλοξενήσαμε τη δεύτερη γενική συνέλευση. Όταν οι άνθρωποι αυτοί τον Ιούνιο του 2019 πραγματοποιήσαμε την πρώτη γενική συνέλευση στο Φίληρο, μας ανήγγειλαν ότι κάθε 6 μήνες θα έρχονται και θα ενημερώνουν τους κατοίκους
για την πρόοδο του έργου και θα κάνουν και ένα ζωντανό διάλογο με τους κατοίκους. Mm-hmm. Ξέρετε, εγώ δεν τους πήρα και πολιτής μετρητής. Φαντάζομαι και πολλοί άλλοι συμπολίτες μου, διότι λέγαμε ότι περιοδικά θα έρχονται, αλλά ότι με θρησκευτική ευλάβεια θα έρχονταν 6 μήνες, το θεωρήσαμε λίγο υπερβολικό. Παρά τα αυτά, οι άνθρωποι μέσα στο Νοέμβριο μου ξαναπήραν τηλέφωνο, κλείσαμε ημερομηνίες, μου επιβεβαίωσαν ότι αυτό θα γίνεται ανά 6 μήνες και ήρθαν και μας παρουσίασαν το επόμενο στάδιο. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά. Είναι τα αποτελέσματα της προμελέτης η οποία τελείωσε. Είναι τα αποτελέσματα της διαβεβαίωσης ότι θα υπάρξει βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του δρόμου με μια μελέτη η οποία ήδη έχει τελειώσει, τελείωσε η μελέτη, και τη χρηματοδοτεί με 20 εκατομμύρια ευρώ ο κρατικός προϋπολογισμός, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον και του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου του Μητσοτάκη, να προχωρήσει αυτό το έργο. Mm-hmm. Μάλιστα, να σας δώσω την είδηση ότι στη συνέλευση αυτή, μαζί με τους ανθρώπους του Ιδρύματος, ήταν και ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού, που είναι ο σύμβουλος μεταξύ του Μαξίμου και του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που παρακολουθεί όλη την πρωτοβουλία για την υγεία, δεν αφορά μόνο το δικό μας νοσοκομείο, όλη την πρωτοβουλία του Νιάρχος για την υγεία. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό το νοσοκομείο, εκτός από τις παροχές υγείας, οι οποίες θα είναι υψηλότατο επίπεδο, εγώ θα πω ότι είναι από τα καλύτερα του κόσμου, είναι ένα νοσοκομείο που το σχεδιάζει ο Ρέτζο Πιάνο, ο περίφημος Ιταλός αρχιτέκτονας, και η ομάδα του. Ένα νοσοκομείο που εκτός από τις ιατρικές υπηρεσίες θα είναι στολίδι και σαν αρχιτεκτόνημα, σαν λογική, σαν, αν το θέλετε, παρουσία. Μπορούμε να τολμήσουμε χρονοδιάγραμμα πέρατωσης των εργασιών? Δεν θα το τολμήσουμε. Μας το δώσαν από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι. Μας είπαν ότι το νοσοκομείο θα έχει παραδοθεί τον Οκτώβριο του 2024. Mm-hmm. Θα έχουν ρυθμιστεί και τα θεσμικά και οι κανονισμοί του και το κτίσιμό του και θα παραδοθεί έτοιμο, τελειωμένο, εξοπλισμένο τον Οκτώβριο του 2024. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν θα διακινδυνεύσω... τολμώ και χρονοδιάγραμμα στην Ελλάδα. Και άλλες φορές έχουμε ακούσει. Εγώ πάντως το βάζω το στοίχημα από τώρα. Ωραία. Και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν και λίγο νωρίτερα, έτσι όπως τους βλέπω. Mm-hmm. Θα σας πω επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι μας είπαν ότι για το Σταύρο Νιάρχος που έκαναν στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι άλλαξαν 7 κυβερνήσεις στη χώρα μας στη διάρκεια της κατασκευής του, έπεσαν έξω μόλις κατά 2 μήνες. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι επαγγελματίες, είναι πολύ στις δουλειές τους. Χαίρομαι πραγματικά και θα σας δώσω 2 στοιχεία από αυτό το νοσοκομείο, έτσι για να καταλάβετε με τι ευαισθησία το οικοδομούν. Το ένα είναι ότι αυτό το νοσοκομείο θα έχει κατά κύριο λόγο μονόκλινα δωμάτια. Mm-hmm. Διότι είναι η απαράβατη εντολή του Ρέτζο Πιάνο ότι δεν θέλει παιδάκια να βρίσκονται σε πολυδωμάτια, σε χώρους με περισσότερα άτομα. Θα είναι ελάχιστα αυτά που θα είναι δίκλινα και μόνο κατ' εξαίρεση. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ευαίσθητο είναι αυτό. Και το δεύτερο, ότι με εντολή του έχουν προβλεφθεί επάλληλα συστήματα εξαερισμού στο νοσοκομείο, ώστε να μην υπάρχουν νοσοκομιακές μυρωδιές για να μην επηρεάζουν τα παιδιά. Και στην ψυχολογία τους. Και στην ψυχολογία τους. Αν προσθέσετε σε αυτό ότι όλο είναι χτισμένο μέσα σε ένα πάρκο πραγματικό, ένα στολίδι, έναν κήπο πραγματικό, καταλαβαίνετε ότι εκεί θα γίνει κάτι εξαιρετικό. Εμείς και το νοσοκομείο, αλλά και το γεγονός ότι εξαιτίας του νοσοκομείου θα διασυνδεθεί πια το Φύλιρο με τον περιφερειακό και δεν θα είναι ένα αποκομμένο σημείο κάπου στην άκρη του Δήμου Πηλέας Κορτιάτη, τα χαιρετίζουμε, στηρίζουμε την προσπάθεια και χάρηκα πολύ γιατί και στη δεύτερη συνάντηση, την προχθεσινή, που έγινε κάτω από συνθήκες ψύχους μέσα στο χειμώνα, ήταν κατάμεστο το αφιθέατρό μας, κατάμεστος ο χώρος μας, από συμπολίτες οι οποίοι έδειξαν ότι στηρίζουν με αγάπη αυτό το εγχείρημα που έχουμε την τιμή να το φιλοξενούμε στο Δήμο μας. Κατάμεστες είναι οι εκδηλώσεις, κύριε Κατετζίδη, και για τα Χριστούγεννα που κάνει ο Δήμος Πηλέας Χορτιάτη. Πώς λοιπόν θα γιορτάσουν οι δημότες Πηλέα, Πανόραμα, Χορτιάτη, Φύλιρο, τεράστιος ο Δήμος, τις φετινές γιορτές? Έχουμε καταρχήν κάποια κεντρική εκδήλωση ανάματος δέντρου? Εμείς ανάβουμε δέντρα σε όλες τις περιοχές του Δήμου, γιατί θέλουμε η λάμψη από τη χαρά της γιορτής να φτάσει σε όλους τους συμπολίτες μας, ιδιαίτερα στα μικρά μας τα παιδιά. Έτσι λοιπόν από αύριο ξεκινάμε Χορτιάτη, Εξοχή και Πηλέα και την επόμενη μέρα, το Σάββατο, στο Φύλιρο, στο Ζεστοχώρι και στο Πανόραμα θα φωτιστούν τα δέντρα. Και να πω επίσης ότι όλες οι εκδηλώσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί και βρίσκονται δημοσιευμένες και στο site του Δήμου έχουν επίκεντρο όπως πάντα τα μικρά μας παιδιά. Ξέρετε, εμείς οι μεγαλύτεροι χαιρόμαστε την μαγεία των Χριστουγέννων όταν βλέπουμε τη χαρά στα μάτια των παιδιών μας ή των εγγονών μας. Νομίζω ότι αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά.
Είναι μια γιορτή πάνω απ' όλα για τα παιδιά και αυτό κάνουμε κάθε χρόνο. Κοιτάζουμε να, τα σχήματά μας να είναι τέτοια, με κουκλοθέατρα, με θεατρικές παραστάσεις, με κινηματογράφο ανάλογου περιεχομένου, με μουσικές, με χορούς, με τις φιλαρμονικές μας να έχουν σχέση με τα παιδιά μας. Αυτό θα κάνουμε και φέτος. Να είστε καλά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν μια πρώτη συζήτηση έτσι πολύ επιδερμικά τα βασικότερα θέματα που απασχολούν την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν ασχοληθήκαμε με άλλα ζητήματα που θα περίμενε κανένας, όπως το μακεδονικό ή άλλα εθνικά ζητήματα, με την έννοια ότι η καθημερινότητα, όπως είπατε και εσείς, είναι το κύριο και βασικό μέλημα των δημάρχων σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο εδώ στην περιοχή μας. Θα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να σας έχουμε συχνά εδώ και να βλέπουμε αναλυτικά την πρόοδο όλων αυτών των θεμάτων. Είμαι σίγουρος, κύριε Στεριάδου, ότι η επικαιρότητα θα μας δίνει συχνά πυκνά την ευκαιρία να σμίγουμε και πραγματικά να ανταλλάσσουμε απόψη ή να προβάλλουμε τις, αν το θέλετε, και τις υγιείς πρωτοβουλίες. Δεν πρέπει να τις κρύβουμε αυτές. Υπάρχουν υγιείς πρωτοβουλίες δημιουργικές από κάθε συνάδελφο δήμαρχο και νομίζω ότι και αυτές εσείς έχετε δώσει πάρα πολλές φορές βήμα να τις παρουσιάσουμε. Θέλω με την ευκαιρία να ευχαριστήσω βέβαια τη δημοτική τηλεόραση, αλλά να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθούν. Να είστε καλά. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε τα απόψινά ενδύμω. Θα είμαστε και πάλι μαζί την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.